Να το πω με τίτλο τους όλους συναδέλφους και συνάδελφοι. Προσωρινός Πανακουκουλός είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο έγινε ως εξής. Έγινε υποχρεωτική μια σύμβαση στα επιστημιστικά καταστήματα, γιατί δεν μπορούσε κανείς να βρει πια εργαζόμενους να δουλεύουν με 5 και 6 κατοστάρια και μάλιστα και κάτω από αυτά. 7 μέρες την εβδομάδα, ατέλειωτα ωράρια. Δεν πήγαινε ο κόσμος να δουλέψει. Και πήγα λοιπόν και κάνα τη σύμβαση του επιστημισμού τουρισμού υποχρεωτική για να προσελκύσουν και κανένα εργαζόμενο πάνω να δουλέψει στα κάτεργα, τα κέτεργα, εστιατόρια, μεγαλοεστιατόρια κτλ. Επειδή λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν οι εργοδότες, γιατί το πεπτήμερο οκτάρου τους φάνηκε λίγο βαρύ, όχι λίγο, τους φάνηκε πολύ βαρύ, τι κάνανε. Τους φωνάξανε εδώ μαζί με την Ομοσπονδία και βγάλανε αυτή την κατάπτυστη κύκλιο, η οποία τι λέει επί της ουσίας, ότι όποιος θέλει μπορεί να τον απασχολεί και εξαήμερο, αρκεί λέει να το θέλει ο εργαζόμενος για τους οικογενειακούς του λόγου. Λες και κάποιος εργαζόμενος για οικογενειακούς λόγους θέλει να δουλεύει 6 μέρες και όχι 5. Εκτός και αν θέλει να γλιτώσει από τη γυναίκα του ή ο γυναίκα να γλιτώσει από τον άντρα. Χάρη το λόγο, συναδέλφους και συνάδελφοι, γιατί αν τους πάτησε τα σοβαρά, είναι να τρελαίνεσαι. Τώρα μας λένε, μετά από όλο αυτό το θόρυβο που δημιουργήθηκε, μετά την ημέρα που εμείς κηρύξαμε απεργία, μετά τις αντιδράσεις όλων των σωματείων, όλων των συνδικάτων ζώων στην Ελλάδα, τώρα μας λένε ότι η σύμβαση, πώς το λένε, συγγνώμη, η εγκύκλειος αυτή, δεν ισχύει, λέει, γιατί, λέει, οι κοινωνικοί εταίροι κουβεντιάζουν μεταξύ τους, η Ομοσπονδία με την ΚΕΣΕΒΕ, για να βρουν μια λύση πάνω στο πόσες μέρες θα δουλεύουν. Λοιπόν, εμείς τους λέμε καθαρά, το πόσες μέρες θα δουλεύουμε είναι θέμα δικό μας. Δεν το δίνουμε σε κανέναν καβαθά, σε καμιά ΓΕΣΕΒΕ, σε κανέναν πρόεδρο καμιανής ομοσπονδία. Και αν θέλει η Ομοσπονδία να διαπραγματευτεί οτιδήποτε αφορά το ωράριό μας, την εβδομαδιά μας ανάπαυση, ας έρθει να μας ρωτήσει. Ας έρθει σε εμάς. Ας έρθει το Συνδικάτο της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρα, του Ηρακλείου, τα υπόλοιπα συνδικάτα. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να αυξήσει, όχι μια μέρα, ούτε μια ώρα τη δουλειά μας. Τώρα λοιπόν λένε δεν ισχύει, άρα εμείς πάμε λοιπόν και λέμε ότι τώρα οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό έχουμε πεντήμερο οκτάωρο, 40ωρο, πεντήμερο οκτάωρο, 40ωρο και δεν ισχύει τίποτα άλλο. Και όταν και αν και εφόσον δοκιμάσουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση κοινωνική εταίρη χωρίς εμάς, θα υποστούν και τις συνέπειες. Αυτό να έχουμε εμείς κατά νου σε ό,τι αφορά αυτή τη σύμβαση και επειδή σήμερα ο μήνας έχει 13. Λέμε το εξής. Δεν σταματάμε εδώ. Αύριο υπάρχει συνάντηση με τους ξενοδόχους. Το Συνδικάτο εδώ της Αττικής έχει την πρόθεση να πάμε και παραπέρα, ανάλογως με την αυριανή εξέλιξη, και δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία, είτε αφορά επιστημιστικά καταστήματα, είτε ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να τελειώσουμε αυτή την τουριστική περίοδο, αυτή τη σεζόν, χωρίς οι εργαζόμενοι να βγουν νικητές από αυτή τη μάχη που δίνουν μήνες τώρα.